Γεια σου, όγκορφέ μου κόσμε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Πιτζάμα πάρτι απόψε. Και τεστ drive απόψε σου έχω τεστ drive απόψε, αμέ. Και θα πούμε και θα δούμε αυτό που θες. Αυτό. Θα πούμε και θα δούμε τι νοσείσαι εσύ. Τι νοσείτε σας, όλος ο καλός ο κόσμος. Καλησπέρα σας και καλή μας βραδιά. Test drive σήμερα και αποκαλύψεις. Test drive και αποκαλύψεις και θα μάθεις και θα δεις αυτό που θέλεις, αυτό που περιμένεις. Αυτό που περιμένω, αυτό... Τι γίνεται, ε? Καλησπέρα σας. Δεν είστε έτοιμοι. Όχι, είστε έτοιμοι. Μάλλον είστε παραπάνω έτοιμοι από ό,τι περίμενα. Αυτό. Είσαστε πολύ παραπάνω από αυτό που περίμενα. Και συγχαρητήριά σας και μπράβο σας, γιατί το βρήκατε οι περισσότεροι στο Q&A. Αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ, αλλά το, ξέρεις, το είσαι πολύ όμορφη που διαβάζω. Θέλω να το ανταποδώσω όπως κάναμε στο σχολείο καθρεφτάκι, γιατί όταν είμαστε εσωτερικώς καλοί, εσωτερικώς θετικοί, τότε αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Εντάξει, και έχουμε και τα διαμαντάκια μας και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Μήπως είναι κανείς εδώ... Μήπως είναι εδώ κανείς, λέω, να κάνουμε έτσι λίγο κάνα spoiler, κάνα αποκαλυπτήριο, καμιά βραδινή ρουτίνα μαζί, λέω εγώ τώρα. Μήπως ήρθε στην παρέα μας. Θα κάνουμε μάσκα, ξέρεις γιατί, Μαρία? Γιατί πρέπει αυτό να το δούμε και σε live και να το δούμε με όλη την τριπλέτα. Δηλαδή, κατάλαβες, με όλη την τριπλέτα τη μαγική, γιατί θα είναι η μαγική τριπλέτα. Κατάλαβες αυτό? Α, καλώς τα παιδιά, τα δικά μας, μάλιστα. Στέλνω ένα αίτημα, γιατί, να σου πω κάτι, το είδατε στα story, το είδατε στο βίντεο, πώς βγήκε και αυτά το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι σε live... και μαζί με τα υπόλοιπα θα το δούμε και θα το διαπιστώσετε κι εσείς πολύ 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 καλύτερα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα όμορφοι μου άνθρωποι! Πού είναι να κάνουμε μαζί ρουτίνα? Είναι εδώ? Αφού την είδα! Έλα εδώ. Τι? Πού είναι? Δεν μπορώ να περιμένω. Θέλω να ξανακάνω αυτή τη μάσκα. Δεν μπορώ. Πού είναι? Μα πόσο σκανδαλιάρες. Έτσι πάει. Θα μας πει και κανένα συστατικό. Θα με αφήσει να σας πω και κανένα συστατικό. Πιέστε λίγο την κατάσταση, σας παρακαλώ. Και εσείς έκανε ό,τι μπορείτε. Πού είναι, έχω στείλει έτοιμα. Λένα. Και θα τα πούμε και θα τα κάνουμε όλα εδώ, on camera. Δεν μπορεί να συμμετάσχει, μου γράφει η Άννα. Ξαναστέλνω, αλλά στείλε και εσύ. Ελένη μου, πιτζαμούλα είναι. Τι? Με παρακολουθείς 2 χρόνια, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Φιλάκια. Πού είναι η Άννα μας? Δίκα. Γεια σου, Ανούλα. Του χιονιά. Παιδιά, πώς θα πω, πώς είναι ώρα να μπω, κάτι γίνεται με το ίδιο. Ναι, δεν σε βλέπω πολύ καλά εγώ.
Για να, σε, για να μας πει και ο κόσμος. Τι τη φοράς. Αρχίσαμε. Δεν πειράζει. Εγώ τώρα σε βλέπω καλά. Τώρα. Σε βλέπω καλά. Δεν ξέρω πώς με βλέπεις. Εγώ σε βλέπω πίξελ. Εσύ και εγώ σε βλέπω. Πάρα πολλά πίξελ σε βλέπω. Και εγώ σε βλέπω πάρα πολλά πίξελ. Και τώρα δεν βλέπω καθόλου, γυρίζει γύρω-γύρω το τέτοιο. Α, και τα κόλλητα φωτογράφουν. Εύα, 5G. Και μ' ακούει το κοντρόλ, έχω και επιστροφή ήχου. Ένα πιτσάμα πάλι θέλουμε να κάνουμε, κορίτσια. Ήθελα να το πω. Αφήστε μας, σας παρακαλούμε. Εν τω μεταξύ, πριν που είχα μπει από το δικό μου, στην αρχή σε έβλεπα τέλεια. Σ' άκουγα τέλεια, με το που μπήκα στη σκάνδαλ. Μ' αρέσε. Κολλάει. Να βγω και να μπω από το δικό μου. Μήπως έχουμε λίγο καλύτερη τύχη, ξέρω εγώ. Για να το δοκιμάσουμε. Να έχω δρόμο να φορέσω, τουλάχιστον να είσαι στο προσωπικό. Έτσι. Για να δοκιμάσουμε. Για πήγαινε και έλα. Για πήγαινε κι άλλα. Είδες που λέει πάω μέχρι τη γωνία, πήγαινε να δεις άμα έρχομαι που λέει. Για να δούμε. Εμείς πάντως αυτό θα το κάνουμε και ας κάτσουμε εδώ μέχρι τις 12 τη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Γιατί άλλο τα βιντεάκια και άλλο το live και άλλο το τόσο κοντά. Σκέψω ότι σε διαβάζω γιατί το κινητό είναι εδώ. Αυτή την απόσταση έχουμε. Τέλειο, τέλειο. Για να δούμε αν μπει από το προσωπικό της τι θα κάνουμε. Μήπως είναι καλύτερα. Για να δούμε. Έλα. Πάντως, τουλάχιστον τώρα στα ακούω καμπά. Τώρα σε βλέπω πεντακάθαρα, αλλά να μας πει και ο κόσμος. Τώρα που μπήκα από το προφίλ το προσωπικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα μας. Έλα, μια χαρά είναι. Κάτσα πλύνω τα χέρια εγώ στο μεταξύ. Λίγο καλύτερα, εντάξει. Νομίζω ότι καλύτερα από αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Καλή διάθεση να μάλιστα. Γιατί καλή βραδιά θα έχουμε σίγουρα. Άρα, οκ, είμαστε. Προχωράμε. Και δύο θολά είμαστε. Δεν πειράζει, κορίτσια. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Θα βάλουμε όμως όλη τη θετική ενέργεια. Ευχόμαστε τουλάχιστον να ακουγόμαστε καλά. Και όταν θα αποθηκευτεί, θα είναι όλα μια χαρά. Αυτό κρατάω. Είναι καλύτερα από πριν. Αυτό. Τέλεια. Τι γίνεται, τι ήρθαμε να κάνουμε σήμερα εδώ. Τι κάνετε. Θέλω πάρα πολύ, στο είπα κιόλας, και στο τηλέφωνο, την πήρα τηλέφωνο και της λέω, συγγνώμη της λέω για αυτό που θα κάνω, αλλά θα το κάνω έτσι μόνη μου. Πρέπει, λέω, να κάνουμε την τριπλέτα, γιατί τη δοκίμασα μία φορά, αλλά τη δοκίμασα μία φορά πολύ χαλαρά. Οπότε της λέω της Άννας ότι τώρα θέλω, είμαι έτοιμη, εφόσον είδα πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί, να δοκιμάσω την τριπλέτα, πρώτα το μπαλ, μετά το wash scrub και μετά τη μάσκα που ναι, το βρήκατε πάρα πολύ κόσμος. Η μάσκα αυτή που σου αλλάζει δέρμα και χρώμα και τη ζωή. Είναι τη Scandal Beauty και έρχεται. Τελείως. Αυτό. Έρχεται και αυτό που έχω στα μαλλιά μου, εγώ, γιατί σήμερα λούστηκα. Κατήληξα, λίγο κατήληξα τσούμπολα, αλλά πιστεύω θα βγει. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Έρχεται αυτό που έχει στα μαλλιά σου, είπες. Σε ρώτησε. Ναι. Στην αρχή τι φοράς, γι' αυτό δεν απαντούσες. Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Α, όχι, δεν άκουσα. Ναι. Πάμε θα στο μου τα πείσουμε, πάμε να δείξουμε βήμα-βήμα. Ναι, πάμε.
Επειδή έχω λάβει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το μπαλ, όχι πότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε μόνο και αν κάνει να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, να κάνουμε μια εισαγωγή. Για κάποιους που μπορεί να μην το ξέρει, να μην το άκουσε, εμένα είναι σε κατάσταση ντροπής, δεν ξέρεις. Είναι αυτή, έτσι μαζεύω από τα τυχώματα. Εντάξει, έχω φυσικά δεύτερο. Λοιπόν, να πούμε το ότι είναι ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε πρωί, βράδυ, και είναι σημαντικό και το πρωί, το χρειαζόμαστε και το πρωί για να καθαρίζει το πρόσωπό μας. Δεν το τοποθετούμε σε καμία περίπτωση απευθείας πάνω στο πρόσωπο, γιατί και δεν θα δουλέψει σωστά και θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ στο ξέβγαλμα. Το προϊόν σας το έχει δείξει πάρα πολλές φορές η Άννα, το λιώνουμε στο χέρι και αφού φτάσει σε αυτή τη μορφή που γίνεται λάδι, ερχόμαστε και ξεκινάμε και κάνουμε μασάζ στην επιδερμίδα μας. Η Άννα είναι βαμμένη, εγώ δεν είμαι. Οπότε αρχίζουμε και δουλεύουμε τα σημεία, ειδικά το τάφο που είναι συνήθως λιπαρό, που μαζεύει και το περισσότερο σμίγμα. Αν είμαστε λιπαρές, θα τραβήξει όλη τη λιπαρότητα, οπότε δεν το φοβόμαστε σε καμία περίπτωση. Θα τραβήξει τη λιπαρότητα όμως χωρίς να ξεραίνει την επιδερμίδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τις λιπαρές επιδερμίδες, έτσι. Ερχόμαστε και το δουλεύουμε και όσο το δουλεύουμε, φυσικά περισσότερο εάν έχουμε έντονο μακιγιάζ και γενικότερο μακιγιάζ, λιγότερο όταν είναι πιο καθαρό το πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια προσθέτουμε νεράκι που μας έχει δείξει πάρα πολλές φορές η Ανούλα, που αρχίζει και γίνεται γαλάκτωμα και να το. Και το δουλεύουμε ταυτόχρονα, δηλαδή δεν πάμε να το ξεβγάλουμε απευθείας, πάμε και το ξαναδουλεύουμε στην ουσία το προϊόν. Κάνουμε τις γλυκές φυλές και το καθαρίζουμε. Και γίνεται γαλάκτωμα. Αρχίζει και λιώνει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το ξέβγαλμα του προϊόντος από το πρόσωπο θα είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν θα σας ζορίσει καθόλου. Γιατί του δίνετε το χρόνο να δουλευτεί και το δουλεύετε σωστά. Αυτά είναι τα σωστά βήματα τουλάχιστον. Οπότε έτσι με ένα μπαμ μπαμ έρχεστε και ξεπλένετε. Να πούμε ότι συμφωνώ με την Αλεξάνδρα που λέει μασάζ και δεν θέλει να σταματήσεις. Ισχύει. Και αν έχετε και τα εργαλειάκια, μπορείτε να το απολαύσετε λίγο περισσότερο. Αν σας αρέσει γενικότερα το μασάζ του προσώπου, που είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μπορεί να μην έχετε χρόνο. Με τι Δευκάλα σκουπίζεις? θα μας εμένα. Με τι Τι σκουπίζεις? εννοείς? Με χαρτάκι. Πάντα. Γιατί? Πάντα. Καταρχάς, άμα θα σκουπιστώ με την πετσέτα, άσχετο που έχω αλλάξει τις πετσέτες, γιατί πρέπει να τις αλλάζουμε κι αυτές, ανά διαστήματα, γιατί γίνεται με μια πηγή Εστία, μικροβίων, έτσι, δεν το ένα σκεφτώ. ολόκληρο σπίτι, Εστία, πολυκατοικία. ακριβώς. Πάντα το πρόσωπο με χαρτάκι. Ειδικά τώρα που είμαι και στη φάση την γυναικεία, τέλος πάντων, και τα λοιπά, και η επιδερμίδα μου είναι στα ευαίσθητά της, εννοείται πως δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω πετσέτα. Με την οποία σκούπισα προηγουμένως τα χέρια. Έτσι. Και ας ήταν καθαρά, είναι χέρια. Και πάμε στο δεύτερο διαμαντάκι μας. Το πολύ αγαπημένο. Εγώ λέω να το χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Εγώ μπορώ να το βάλω τοπικά στους πόρους μου και στα σημεία που θα βγουν σπυράκια για να το δούνε και οι μανούλες με τα εφηβάκια που θέλουν να το θυμίσουν τον τρόπο χρήσης. Μπορώ που το είχα και ένα η ερώτηση. Φυσικά. Εννοείται. Εγώ Οπότε λοιπόν στην ουσιαστικά αρχή η αρρώστια θα το δεν θα το χρησιμοποιήσω κάνω το πιο όπως η δυνατό. Άννα, θα βγάλω όμως την ποσότητα που θα βγάλει και η Άννα. Εντάξει, θα φανταστούμε δύο μεγάλα, πώς θα τα πούμε αυτά, γίγαντες από τα Λούκια. φασόλια, κάπως έτσι. Okay. Και θα πάμε στην αρχή σε καθαρό αλλά στεγνό πρόσωπο και θα τοποθετήσουμε στα σημεία που ίσως έχουμε πιο έντονους πόρους ή σε μια περιοχή που την αισθανόμαστε ότι πάνε να δημιουργηθούν σπυράκια. Εντάξει. Έτσι. Εγώ προσωπικά μου αρέσει να καθαρίζω και πάρα πολύ το πηγούνι και θα καταλαβαίνω αν έχω κάνει δουλίτσα αφού ξεπληθώ, όταν ακουμπάω και είναι λίγη αυτή η επιφάνεια. Εγώ στην παρούσα φάση, επειδή όπως σας είπα, δεν είναι στην καλύτερη του φάση το δέρμα, λόγω των ημερών, και επειδή έχω και ένα φίλο εδώ πέρα στην κορφή, Έτσι. για να μην τον ταράξω τον φίλο,
Ναι, ο φίλος μας Σπύρος θα σας το στήσει παρουσιά. Για να μην το ταράξω περισσότερο, γιατί θα ήθελα να μην είναι πολύ μεγάλο Να το κάνω και ένα χέρι. μουστάκι και να σας πω ένα τραγούδι, ένα ρεφρέν. Λοιπόν, θα έρθω και θα κάνω αυτό που με ρωτάτε, αν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν καθημερινά. Και σας έχω πει, επειδή έχει κόκκους ζάχαρης, έχουμε τη δυνατότητα να λιώνουμε τους κόκκους. Εγώ, είτε σε φάση, ας πούμε, που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε καθημερινά, είτε όπως εγώ που έχω πετάξει σπυράκι και δεν θέλω να το ερεθίσω σε καμία περίπτωση, θα έρθω και θα αρχίζω να το λιώνω, να το δουλεύω στα χέρια και να λιώνω τη ζάχαρη, δημιουργώντας ουσιαστικά τον αφρό. Σαν να παίρνω ένα αφρό για το πρόσωπο, ένα αφρό καθαριστικό για το πρόσωπο. Δημιουργώ λοιπόν αυτό το πράγμα, νιώθω εκεί που είμαι ok με τους κόκκους που σχεδόν όλοι έχουν διαλυθεί, βλέπετε. Υπάρχουν, αλλά είναι πολύ ελάχιστοι και είναι πλέον τόσο μικροί, έχουν γίνει σαν άμμος. Δηλαδή νιώθω λες και είναι αμμουδιά. Και έρχομαι και πολύ πιο απαλά, σε περίπτωση που το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητα, με πολύ πιο απαλές κινήσεις, χωρίς να το πατάω, έρχομαι και καθαρίζω πολύ καλά το πρόσωπό μου. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί τώρα, δεν ξέρω και τι εικόνα έχουν τα κορίτσια. Βλέπετε, απλώνεται σαν να έχω βάλει μία μάσκα. Δεν έχει κόκκους, τους έχω διαλύσει. Οπότε έτσι δεν ερεθίζω την επιδερμίδα μου. Φαίνεται η τζάβα το δείχνει. Ναι, φαίνεται πολύ καλά. Και να απαντήσω και στη φίλη μου, αν το βάζουμε στο μουστάκι, θα το βάλουμε στο μουστάκι, αλλά επειδή κάθε επιδερμίδα είναι διαφορετική και επειδή εγώ εδώ παλεύω με μισή ευριαγγία ακόμα, ενώ είχα τρεις παλαιότερα, πρώτα θα το λιώσω στο χεράκι μου, όπως ακριβώς σας είπε η Άννα, για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και αν έχουμε ευαίσθητο δέρμα με ευριαγγίες. Και στα σημεία που έχουμε ευριαγγίες ή τείνουν να σπάνε αγκιάκια ακόμα και από τον ήλιο, θα το κάνουμε εφαρμογή με αυτόν τον τρόπο ακριβώς που βλέπουμε τώρα. Σε στεγνή επιδερμίδα λοιπόν το βάζουμε για να λειτουργήσει σαν την ηλεκτρική σκούπα, όπως ο μαγνήτης προσελκύει, ξέρεις, οτιδήποτε μεταλλικό. Το βάζουμε λοιπόν στη στεγνή επιδερμίδα όπου έχω πόρους ή νιώθω ότι πάει να δημιουργηθεί βακτηριδιακή λίμωξη με σπυράκια. Εντάξει, στο υπόλοιπο πρόσωπο κατά τα άλλα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με ελαφριά νοπή επιδερμίδα ή με τον τρόπο που σας δείχνει η Άννα. Αυτό στη στεγνή επιδερμίδα δεν θα το αφήσουμε πάνω από 2-3 λεπτά. Δεν χρειάζεται, ειδικά όταν θα έρθει η μάσκα, δεν θα χρειάζεται καν να κάνουμε αυτό το πράγμα, αν δεν δίνουν οι περιοχές να κάνουν σπυράκια. Και θα βρέχουμε και θα πηγαίνουμε κάνοντας μασαζάκι και δεν θα ξεχνάμε, ειδικά στα εφηβάκια μας, την περιοχή εδώ κάτω από τη μητούλα, που είναι η πιο ύπουλη εφηβούλα και τείνουμε να την ξεχνάμε. Και εννοείται εφαρμόζουμε και λαιμό και ντεκολτέ και το κάνεις και άνετα και μέσα στο μπάνιο σου και είναι ό,τι καλύτερο για το δέρμα. Δεν το κάνουμε όμως στα χυλάκια το συγκεκριμένο, έτσι, γιατί δεν θέλουμε ο άνθρακας που έχει μέσα να ακουμπήσει τα χείλη, γιατί δεν έχει επιδερμίδα τα χυλάκια για να ρουφήξει σμίγμα, έλια και τέτοια. Θα πάμε να χρησιμοποιήσουμε μετά, μόλις εφαρμόσουμε τη μάσκα, το σκράτο του χειλιά. Εντάξει, αυτό. Σε βγάζω κι εγώ. Τέλεια. Οπότε έτσι είδα δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας που έδειξε η Άννα, που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε 3 φορές την εβδομάδα, δηλαδή να το δουλεύουμε κανονικά σαν σκράπ καθαριστικό, κάτι πιο δυνατό, κάτι έτσι πιο, να καθαρίσουμε πιο βαθιά την επιδερμίδα. Και αν θέλουμε και μας αρέσει τόσο πολύ να το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα ή αν είμαστε σε φάση που μπορεί να πετάξαμε ήδη κάποιο σπυράκι, οπότε γενικότερα τα σπυράκια που πετάμε και ας είναι ένα, τα προσέχουμε, γιατί αν δεν τα προσέξουμε με σωστή ρουτίνα, μπορεί να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά και ξαφνικά να ξυπνήσουμε με πάρα πολλούς σπύρους ταυτόχρονα, ας πούμε, την επόμενη μέρα, κάτι που δεν θέλουμε, έτσι. Γιατί μετά βάζουμε χεράκι, δηλαδή τώρα κακά τα ψέματα είναι πολύ σπάνιο κάποιος να βλέπει ένα σπυράκι το οποίο είναι έτοιμο να σκάσει και να μην βάλει χέρι. Εγώ προσωπικά δεν το έχω. Αν το έχετε, μπράβο, σας παραδέχομαι. Αλλά για να αποφύγουμε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά τα προϊόντα. Εδώ με τον άνθρακα του μπαμπού που νιώθω που το ξεβγάλαμε, πάλι νιώθουμε πολύ ωραία την επιδερμίδα μας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν νιώθουμε καμία φυτάρτωση, γιατί ο άνθρακας του μπαμπού δεν έχει την ιδιότητα κιόλας να κρατάει την υγρασία, να τραβάει την υγρασία, οπότε νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Και έτσι όπως είναι πολύ καθαρή η επιδερμίδα μας, τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε ένα θερματάκι. Πάμε να δούμε.
Εγώ τώρα δεν ξέρω, κορίτσια, αν γράφετε κάτι κάπου, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άντρες όπως και γυναίκες. Ναι, φυσικά και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και το ένα και το άλλο. Εμένα ο άντρας μου, ας πούμε αυτό, ψέματα δεν θα πω, δεν το χρησιμοποιεί και πάρα πολύ γιατί είναι άντρας. Όχι γιατί δεν του αρέσει, το έχει χρησιμοποιήσει όταν το δοκίμασε. Αυτό εδώ πέρα χθες το χρησιμοποιήσει, ας πούμε. Σήμερα δεν το χρησιμοποιήσει και είναι και λιπαρός. Οπότε αυτό και αυτό, αυτά τα δύο, τα αγαπάει. Οριακά να μάλλον, δούμε στο σπίτι. Να λίγο την υπερσυσκευασία την οικογενειακή της μάσκας, γιατί εσύ τη μάσκα την έχεις στη συσκευασία που θα κυκλοφορήσει, έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ορίστε, να τα αποκαλυπτήρια. Η Ανούλα την έχει από τη συσκευασία της μάσκας που θα κυκλοφορήσει. Μου έστειλε λίγο από το δικό της, δεν πειράζει, πρέπει και εγώ να το δοκιμάσω. Λοιπόν, ερχόμαστε και απλώνουμε τη μασκούλα μας. Εν τω μεταξύ, πες μου λίγο, δεν απλώνεται. Τώρα εσύ που έχεις την αίσθηση και δεν βλέπεις όπως την προηγούμενη φορά. Απλώνεται δεν σαν να απλώνεις μους, σαν να απλώνεις, τι να σου πω, μια γρανίτα. Πώς είναι η γρανίτα που την παίρνεις καμιά φορά, αλλά θες, δεν θες να τη φας, θες να την πιείς και πας και τη βγάζεις με το κουταλάκι και την κάνεις έτσι για να λιώσει, κάπως έτσι νιώθω. Πραγματικά που τη ρένια αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, το ευχαριστιέμαι αρχικά από το άπλωμα για τη μυρωδιά. Καθαριότητα, πολυτέλεια, σπα, Ινστιτούτο. Έτσι θα ήθελα να μυρίζω Μπράβο. Το Ινστιτούτο μου αν είχα. Έτσι θα ήθελα να μυρίζω. Ισχύει. Πραγματικά. Κορίτσια είναι πάρα πολύ ωραίο το άρωμα. Τώρα ξέρω ότι από μέσα σας μπορεί όχι. να μυρίζετε. Όχι, όχι, όχι. Αλλά ναι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Θα έρθει, δηλαδή έχετε, περιμένατε ένα χρόνο το λιπόι. Τη μάσκα δεν κολλήσετε. Εντάξει, δεν θα περιμένουμε ένα χρόνο τη μάσκα όμως, γιατί θα έρθω σπίτι όχι, σου όχι. Γι' αυτό λέω, και θα πάρω τη συσκευασία. Γιατί τώρα που ξεκίνησα, ξέρεις, δεν γίνεται να σταματήσουμε. Είναι θυσμός. Λοιπόν, τι να πρόσαμε, τι ωραία. Και μετά εδώ μεταξύ όταν την ξεβγάζουμε, να ξέρετε η αίσθηση του... η αίσθηση είναι σαν να έχω βγάλει όλη την ημέρα από πάνω μου. Εμένα, εγώ έτσι νιώθω, σαν να έχω πετάξει όλη την κούραση από πάνω μου. Η αίσθηση είναι σαν να ξαφνικά το δέρμα σου να έγινε πάλι μωρού. Δεν μπορείς να σταματήσεις να χαϊδεύεις το πρόσωπό σου και το πιο εκπληκτικό σε αυτό εδώ το προϊόν που δεν το έχω ξαναδεί προσωπικά ποτέ και έχω δοκιμάσει άπειρα στα 20 τόσα αυτά χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο είναι ότι την ώρα που στεγνώνει και λες ωραία πάμε να τη βγάλουμε έρχεται σε επαφή με το νερό και ο αφρισμός που κάνει και συνεχίζει και συνεχίζει και μαλακώνει και σου κάνει ακόμα πιο βελούδινο το δέρμα. Ακόμα πιο βελούδινο το δέρμα λες πόσο. Και είναι η μοναδική, το μοναδικό προϊόν που το αφαιρείς και ενώ πολλές φορές μετά από σκραπ, μετά από μάσκα, θέλεις γρήγορα να πας να βάλεις υαλουρονικά, αυτά, εκείνα, τα άλλα, πλούσιες κρέμες, layering, κρεμώδες, υφές, γαλακτοδες. Μετά και από αυτή τη μάσκα κανονικά θα έπρεπε να το νιώθεις, έτσι, γιατί έχει άργυλο. Μετά που το βγάζετε, θα λέτε, πειράζει να μην κάνω αμέσως skincare και να κάτσω λίγο να χαϊδεύω αυτή την απαλότητα, γιατί δεν έχω ξανανιώσει ποτέ έτσι το δέρμα μου. Αυτό. Αυτό. Κάτι ακούγεται περίεργα, λέει. Λένε τα κορίτσια. Ρώτησαν τα κορίτσια αν δεν την απλώνουν στο λαιμό. Κορίτσια δεν είναι μάσκα εν υδάτωση. Θα έρθει η ώρα και θα την αναλύσουμε. Οπότε δεν χρειάζεται να την απλώσουμε στο λαιμό. Παρ' όλα αυτά, όταν κάνουμε καθαρισμό του προσώπου, τώρα εμεί στην κάμερα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θα κάνετε μόνοι σα στο μπάνιο. Δεν μπορούμε τώρα να, ούτε καν. Να βγάζουμε και να πλυνόμαστε. Έτσι. Οπότε εννοείται πω. Ας πούμε και το μπάνιο, άμα θέλετε να το κατεβάσετε, φυσικά. Γιατί και το make-up, ό,τι να καλύτερο. Το γενικότερα θα το κάνετε. Αυτό on camera δεν μπορούμε να το κάνουμε για ευνόητους λόγους. Καταρχάς, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι και στο στυλ μας, πώς να το πούμε. Ναι, από εκεί και πέρα και για τους ευνόητους λόγους. τη μάσκα τη συγκεκριμένη, όχι, δεν χρειάζεται να τη φτάνετε στο λαιμό. Εγώ όμως τη φτάνω μέχρι εδώ, γιατί εδώ έχω την τάση να βγάζω εγώ. Μαυράκια. Οπότε και σκράπω το κάνω, καθαρίζω και αυτή την περιοχή. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας εμπνέουμε να κάνετε ρουτίνα και όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, άντε, σηκωθείτε
Και δεν κάνουμε μόνο χειλά, φροντίζουμε και τα χειλάκια μας παράλληλα. Και νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή, περιμένοντας να στεγνώσει, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις όταν θα στεγνώσει. Θα το δούμε στη συνέχεια με τη μάσκα του προσώπου. Θα πάμε να κάνουμε τι... Φυσικά, σκραπ χιλιών. Και τρελά. Το οποίο... Ναι, αυτό. Δεν είναι τέλειο. Εντάξει. Εγώ έχω μαύρο. Είναι ανάλογο σε διάφορες συσκευασίες. Υπάρχει και το μαύρο και το άσπρο. Με έχουν ρωτήσει τα κορίτσια αν μπορούν να το χρησιμοποιούν κάθε μέρα, γιατί τώρα είναι κάτι καινούριο που πιάνουν στα χέρια τους, κάθε πότε μπορούν να το χρησιμοποιούν και το καθεξής. Έχουμε κάνει μια ανάλυση των συστατικών στο προηγούμενο live, αλλά επειδή αρέσουν τα συστατικά στην Άννα, θα την αφήσουμε μετά να σας το ξανακάνει παρουσίαση. Στην ουσία, γιατί εντάξει, πάλι καινούριο είναι. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε κάθε μέρα. Εννοείται πως υποτίθεται έχοντας πλέον αυτό το προϊόν, δεν θα φτάσουμε στο σημείο να είναι τελείως ξεσχισμένα τα χείλη μας με πολύ βαθιές πληγές. Γιατί σε τέτοια επιδερμίδα γενικότερα, όπου και αν είναι, δεν κάνουμε στραπ ούτε στα μαλλιά, ούτε στο πρόσωπο, ούτε στο σώμα, ούτε και στα χείλη. Αλλά επειδή έχοντας το στραπ και το λοιπόν, δεν θα φτάσει καμία σε αυτό το σημείο, οπότε θα μπορεί να το κάνετε καθημερινά. Έρχεται με τη φακουλίτσα. Εγώ τώρα έβαλα όσο είχε βάλει άνθρωπο αυτή τη φορά. Τέλος πάντων, υπερεκτίμησε τα χείλη μου. Όλα καλά. Εντάξει, είναι μεγάλα, αλλά έβαλε πολύ. Αλήθεια είναι αυτή τώρα που έβαλα. Έβαλα, κορίτσια, έβαλα πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό οριακά κάνει άλλε δύο φορέ κράτορ, να τα λέμε και αυτά. Δεν χρειάζεται γιατί τόσο. Όσο έβαλα εγώ, κάτσε να σου δείξω και να το ξαναβάλω πάλι μέσα. Τόσο είναι υπέρ αρκετό και το δουλεύουμε με του παράμεσου, όπω ακριβώ δουλεύουμε την κρέμα των ματιών, για να καταλάβετε. Στη συνέχεια, πάντα θα το κλείνουμε αμέσω και πριν τοποθετήσουμε ξανά τη σπατουλίτσα μέσα στο κουτάκι, θα φροντίζουμε να το καθαρίζουμε και εγώ προσωπικά δεν θέλω να πετάω τα κουτιά της Scandal Beauty γιατί απλά είναι μοναδικά. Τώρα να πούμε λίγο για τα συστατικά. Τα συστατικά εδώ, όπως βλέπετε, τα εφαρμόζουμε, παρόλο που είναι scrub, σε στεγνά χυλάκια. Γιατί? Γιατί έχουμε το βούτυρο καριτέ που κάνει τρομερή ανάπλαση, τρομερή ενυδάτωση και έχει και αντιοξυδοτικές ιδιότητες. Σου κάνει το δέρμα οριακά σαν βελούδο. Έχουμε λοιπόν τους κόπους της ζάχαρης που με τη θερμότητα και με την επαφή μέσα στο βούτυρο κάποια λίγο θα διαλυθούν και κάποια άλλα θα παραμείνουν και θα τα αφαιρέσουμε με ένα χαρτάκι ή με νεράκι, ό,τι θέλετε, αλλά προτιμώ το χαρτάκι για να μείνουν... Ή με ένα σφουγγαράκι, ό,τι έχετε και σας βολεύει. Για να μείνουν τα εκχυλίσματα από τα πολύτιμα συστατικά που έχει μέσα. Θέλω να σας πω ότι αυτό το σκραπ δεν είναι ένα σκραπ, είναι... Θέλω να το φανταστούμε λίγο όπως ακριβώς τα προϊόντα σώματος, τα detox, εσείς που τα ξέρετε και τα έχετε δοκιμάσει. Πώς είναι το σκραπ του σώματος, της πούδρας ή της ξελογιάστρας μας, που είναι σαν να κάνει σκραπ και μάσκα μαζί, κάπως έτσι. Όταν το κάνετε σε στεγνά χυλάκια θα καταλάβετε πόση δύναμη, πόση ενυδάτωση και πόση ανάπλαση θα πάρετε. Έχουμε τρομερές βιταμίνες στα εκχυλίσματα που έχει επιλέξει Scandal Beauty να βάλει μέσα. Έχουμε εκχύλισμα ηλίανθου αρχικά που είναι πάρα πολύ premium και είναι full pack σε βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε, βιταμίνη F, που είναι υπερτροφή για όλες τις επιδερμίδες, σκεφτείτε τα χυλάκια, και θα το αφαιρέσουμε ένα πώς. Είτε με ένα χαρτάκι στεγνό, είτε με ένα σφουγγαράκι, ανάλογα τι έχετε και τι σας βολεύει εκείνη την ώρα, να τα λέμε και αυτά, γιατί αν είστε κάπου εκτός και το έχετε το σκραπ μαζί σας και θέλετε να το ξεβγάλετε, και με ένα χαρτομάτιλο μπορείτε να το ξεβγάλετε. Mm-hmm. Λοιπόν... Τώρα εμένα έπιστε και στη μάσκα. Εν τω μεταξύ κάτι άσχετο, συγγνώμη κιόλας, κλασικά εγώ, μιλάς και με τη μάσκα φαίνεται τόσο σεξι, έτσι τα... Φαίνονται τα ζυγωματικά σου, ζωγραφίζονται έτσι εδώ πέρα. Τι σεξι μάσκα είναι αυτή! Συγγνώμη κορίτσια, επειδή τη βλέπω το συναρέμι που θα το πω. Γιατί μιλάει και εγώ κοιτάω το μάγουλό τη που κάνει, δηλαδή δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ, που κάνει αυτό το ούρδι. Ναι, skin care καλό, μακιγιάζ καλό, καθαρισμός καλός, πεπτίδια, υαλουρονικό και φούλα αντιοξυδωτικά και πάντα τηλιακή προστασία.
Και μία με δύο φορές την εβδομάδα σκράπ στο τριχωτό της κεφαλής, που εκεί οφείλεται η πτώση και η χαλάρωση του δέρματος, που το έμαθα το 2023 και εκεί κατάλαβα πόσο σημαντικό, ακόμα πόσο πιο σημαντικό, είναι το σκράπ στο τριχωτό της κεφαλής. Και μπράβο σας που είσαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχει σκράπ για το τριχωτό της κεφαλής. Αυτό, αφού μου κοιτάς τα ζυγωματικά, πρέπει και εγώ να πω αυτό που πρέπει στον κόσμο. Έτσι. Ο καθένας παίρνει τα κομπλιμέντα, τι θα κάνω. Έχει τη γνώση, η δική σου. Η δική μου, κυρίως ναι, εντάξει, εδώ λίγο που το παράκανα δεν το απλώσα καλά, δεν έχει τη γνώση. Οπότε νομίζω ότι την μπορούμε. Εδώ θα λυθεί και η απορία. Κοιτάξτε, όταν θα βγει πρώτο ο Θεός και τα λοιπά, εννοείται πως θα αναγράφεται στη συσκευασία πόσο πρίσεις. Χρόνο πρέπει να το κρατήσετε και τα λοιπά. Βέβαια, να έχετε στο μυαλό σας ότι ανάλογα και λίγο και στο... Το τύπο δέρματος και τις ανάγκες που έχει το κάθε δέρμα, να πούμε, μία λιπαρή σαφώς θα το κρατήσει πολύ περισσότερο. Μία ξηρούλα μας ή τάση για αφυδάτωση θα τις στεγνώσει πολύ πιο γρήγορα. Οπότε ο χρόνος θα είναι πάνω κάτω συν πλην 5, όπως γίνεται συνήθως σε αυτά τα προϊόντα, να πούμε. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει να στεγνώσει πάντως. Αυτό είναι ένα σημάδι πολύ καλό για να το καταλάβετε κι εσείς. Εν τω μεταξύ, αυτή που έγραψε σήμερα το σχόλιο για τη δεύτερη επιδερμίδα, ότι χάιδευε τον εαυτό της, είναι ξηρή. Τα ξέρεις. Ναι, αφού την ξέρω. Γι' αυτό πήρε τελευταία το προϊόν, γιατί είναι ξηρή επιδερμίδα. Πρώτα δοκιμάστηκε φυσικά σε τέρμα λιπαρές και πιο λιπαρή από το φάνο επιδερμίδα δεν υπάρχει, να ξέρετε. Η μάσκα τι είναι. Η μάσκα δεν έχει κυκλοφορήσει, κορίτσια, το ξέρετε ότι σας βάζουμε τώρα σε μπελά. Αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει, δεν θα αργήσει όμως. Λοιπόν, πάμε να την ξεβγάλουμε. Πώς την ξεβγάζουμε? Εδώ δεν την ξεβγάζουμε σε καμία περίπτωση ούτε με το σφουγγαράκι μας, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Εδώ το ξεβγάζουμε με νεράκι. Γιατί το ξεβγάζουμε με νεράκι, Ανούλα? Γιατί αυτή η μάσκα δεν είναι σαν τις μάσκες που έχουμε συνηθίσει. Μόλις θα έρθει τώρα σε επαφή με το νεράκι, θέλω να δείτε τι αρχίζει να συμβαίνει. Κοιτάξτε, πριν ρίξω πολύ νερό, στην αρχή νιώθεις σαν να μεταμορφώνεται σε γαλάκτωμα. Μόλις ξαναρίξεις μπόλικο νεράκι, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Είναι αφρός. Είναι αφρός. Είναι μαγικό αφρός. Το ότι έχουμε ανοιχτά τα μάτια δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια. Δεν τσούζει τα μάτια, γιατί μπορεί να σας έρθει μετά η αγορή, γιατί λέει να αποφύγετε τα μάτια. Τα μάτια εννοεί στο εσωτερικό, έτσι. Αυτό θα είναι. Αλλά γενικότερα, ναι, δεν τσούζει. Κοιτάξτε αφρισμό που κάνει. Κοιτάξτε μάσκα που όταν πας να την ξεβγάλεις, κάνει αφρισμό σοκαριστικό. Κοιτάξτε. Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να βάζουμε λευκή στρώση, γιατί θα ξεπλένεται με το αφρισμό, δεν ξέρετε. Όχι, πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Νομίζω το είδανε την εφαρμογή, αλλά θα τα δούμε και θα τα ξαναπούμε όσες φορές χρειαστούν. Κοιτάξτε. Και από γαλάκτωμα αφρός. Κοιτάξτε. Τε βγάζουμε πολύ καλά, εννοείται. Κοιτάξτε εδώ. Αφρός. Εντάξει. Και τώρα θέλω να δουν τα πρόσωπά μας, χωρίς φίλτρα, χωρίς να είναι βιντεάκι, χωρίς να είναι βιντεάκι πειραγμένο, με εφέ και κοντινά μακρινά. Και θέλω να μας πείτε αν καταλαβαίνετε και φαίνεται πώς αλλάζει χρώμα το δέρμα. Όχι αλλάζει χρώμα, δηλαδή από στα ρένια θα γίνει ολική. Εννοώ πώς φωτίζει το δέρμα, φωτίζει. Και πώς αποκτά ομοιομορφία και ξεχνά τα σημεία πριν που είχαν πόρους, που ήταν πιο κόκκινα, πιο ερεθισμένα. Και πείτε μου εσείς αν αυτό το αποτέλεσμα το έχετε ξαναδεί ποτέ. Πραγματικά. Κορίτσια, και με το που το στεγνώσει, δηλαδή θα φύγει αυτή η υγρασία από το αυτοπρόσωπο, η αίσθηση
Κοιτάξτε και από πιο μακριά, γιατί εγώ κοντεύω να το φάω το κινητό για να βλέπω το σχόλιο. Έλα, εγώ θα δείχνω κοντινό, εσύ θα δείχνεις το μακρινό. Που έχουμε τελείως διαφορετικές επιδερμίδες. Βλέπετε, εμένα είναι γεμάτη φακίδες. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ποτέ, ότι είμαι γεμάτη φακίδες. Η Άννα είναι εντελώς κατάλληλη, η Άννα είναι χιονάτη. Εγώ είμαι άσχημος. Καταγωγή και από τα αγγλικά εκεί πάνω, έτσι, τα Ηνωμένα Βασίλεια, κατά το ίμιση. Οπότε πήρα όλη τη λευκάδα εκεί, την ασπρίλα, τη δικιά τους. Αν φαίνεται, λέει. Εντάξει, και το φως είναι το φως του μπάνιου, έτσι, δεν υπάρχει. Το φως, μπορούμε να το δείξουμε, το φως δεν είναι ντροπή. Δύο σποτάκια είναι πάνω σε ένα επιπλάκι εδώ προ Χριστού. Αυτό. Και πάνω είναι τα σποτάκια. Αυτό. Σε περίπτωση που, για να καταλάβετε τι θα βλέπετε. Δέρμα μωρού, κορίτσια, είναι... είναι βελουτέ, έτσι, αλλά το ωραίο το... Και να πω και κάτι. Να πω και κάτι. Καινούργιες οι κουβέρτες που είναι απαλές και θες έτσι να χαϊδεύεσαι, έτσι. Να πω και κάτι άλλο. Ότι είναι η πρώτη φορά που βάζεις κάτι με άργυλο, που θα βάλουν κάτι με άργυλο και δεν θα έχουν αυτή τη μαγκομάρα, αυτό το τράβηγμα, αυτή την αμηχανία του γρήγορα. Πάμε γρήγορα να ενυδατώσουμε, να τονώσουμε, να βάλουμε υαλουρονικά, να βάλουμε αυτό. Αυτό που θα πάθουν με την πρώτη εφαρμογή, εγώ ξέρεις, εγώ σου στείλα ηχητικά, εγώ σου στείλα μηνύματα, έγινε χαμός. Δεν υπάρχει η αίσθηση, αλλά επειδή σε παρασύρει, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, η αίσθηση... Δεν πειράζει. Δεν κοιτιέσαι στον καθρέφτη. Και όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, γιατί αλλιώς είναι η οθόνη του κινητού και αλλιώς είναι ο καθρέφτης, πηγαίνεις κοντά και λες... Δικό μου είναι αυτό το δέρμα. Είχα εγώ αυτό το δέρμα και δεν το ξενά. Αυτό. Νομίζω το πιο τέλειο είναι όταν το πιάνεις. Mm. Δηλαδή εκεί το καταλαβαίνεις ακόμα πιο πολύ από το οπτικό. Το οπτικό, ξέρεις, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, δεν το συζητώ. Αλλά όταν το πιάνεις, αισθάνεσαι πραγματικά βελουτέ την επιδερμίδα. Χωρίς καμία υπερβολή. Το μέτωπο σου λάμπει, σαν να φοράς illusion. Η μύτη σου, το μέτωπό σου και αυτή η λάμψη είναι καθαριότητας και δεν έχεις βάλει. Και χωρίς να έχει καμία η Ελλάδα, έτσι είναι τελείως μάτια. Ανάτα, σας αγαπώ. Τα συστατικά θέλει να μάθει ο κόσμος. Πάμε λίγο μέσα να κάτσουμε να πούμε δύο λογάκια να κάνουμε και μια ρουτίνα. Δεν θα πας πουθενά τώρα έτσι. Θα βάλουμε και ένα λίγο. Καθίστε λίγο, θα βάλουμε εδώ πέρα τα κουτσίδια. Δεν θα κάνουμε και μια ρουτίνα, συγγνώμη. Θα βγάλουμε και τα κουτσίδια και αφού θα βγάλουμε τα κουτσίδια, γιατί με έχει δύο άντρες πολύ έτσι σαν την Αλεπού, ας με δει και λίγο μετά σαν γυναίκα να χαρεί. Εντάξει. Δηλαδή, σας παρακαλώ. Εδώ με το ring light, το μικρό αυτό του τζάμπου, το τσουρ τσουρ τσουρ. Στο μαλλί πριν το κλείξω, παρακολουθώντας, έχω βάλει το texturizing. Ποιο? Το texturizing. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που λέει η κοπέλα? Αυτό εδώ. Που σε πολύ λίγες μέρες θα το έχουμε και εδώ θα το έχουμε. Σε λίγες μέρες. Μέρες στην ουσία. Μέρες, εντάξει. Δεν είναι μέρες ένα-δύο. Αλλά ο Νοέμβρης κοντεύει. Τάχα τι έμεινε. Μάλιστα. Θα μας δείξεις και αυτό που έβαλες στα μαλλιά σου που είπες θα το έχουμε. Ναι, σήμερα. Σήμερα το έβαλα. Τώρα θα βάλω λίγο κερατίνη και λαδάκι και θα πρέπει να το ενυδατώσω. Το τύλιξα στο μαντήλι, να σου πω έβαλα ότι πριν. Να σου πω ότι μου θυμίζεις Jane Fonda, ότι μου θυμίζεις disco, ότι μου θυμίζεις... Δηλαδή, σου βάζα ένα κολάν και το κορμάκι απ' έξω τώρα και να είναι και λαχανή κίτρινονίων. Δεν τη το βάζατε? Παρεπιπτόντως, το προϊόν έχει θερμοπροστασία, αλλά εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου θερμότητα στα μαλλιά, να ξέρετε. Κόλλησε, λένε. Έτσι. Τι κόλλησε, αφού εγώ σε βλέπω και σε ακούω τέλεια. Ποιος κόλλησε? Δεν ξέρω. Θα μας πούν. Και βλέπεις, του βάζω το
τώρα την κερατίνα και το λαδάκι και τα πλάθω έτσι όπως τα θέλω εγώ. Άμα θέλετε μπορείτε να τα φαινίσετε βέβαια. Καλά θα έρθει αυτή η ώρα, θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε εύκολα και γρήγορα τα μαλλιά σας. Όλοι σε εμάς λένε. Θα πάω τώρα μέσα και θα ξεκολλήσουμε γιατί τώρα για στο μπάνι δεν είναι αυτό καλύτερο. Για να πάρουμε να δούμε τι θα μας πούν. Δώστε ένα μισό λεπτό. Ερασμία, συμφωνώ. Φάρα Φώσετ, άγγελοι του Τσάρλι. Εκατό της εκατό. 100% όμως. Έχετε κουρευτεί. Δεν το έβαλα. Δεν το έκανα και πολύ βουκινό. Έχω κουρεύσει τα μαλλιά μου, γιατί ξέρεις, ε. Θα με δει ο Νίκος που κουρεύτηκα, θα αρχίσει να γριάζει. Ξέρεις. Λοιπόν, παίρνω τα μαντήλια μου, πετάω τα χαρτιά μου. Βάλω εγώ και αυτό, δεν πειράζει. Εγώ να βάλω μια στιγμή δύο κρέμες και ένα λαδάκι που θέλω, μέχρι να πάτε στη μέσα. Εγώ θα συνεχίσω λοιπόν τώρα με την τόνωσή μας, θα πάρω τον νέκταρ μας, να κάνω και εγώ τη ρουτίνα για να την απολαύσω, γιατί πρέπει να μας πείτε συστατικά νομίζω, έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να μας πει κανένα συστατικό απόψε. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, έχω κολλάσει. Έχει, για να δούμε τώρα κορυφή. Θα σε κάτσει να σταθεροποιηθεί εκεί στα μέρη τη. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει. Το δέρμα σου είναι αλλού. Το δέρμα σου είναι αλλού. Ποια μιλάει, ένα το δικό σου το... είναι. Στον ίδιο χώρο με το δικό μου είναι. Ξέρεις πώς, ξέρεις τι μου θυμίζει. Σαν να έχουμε βάλει illusion. Αυτό το εφέ δίνει, αυτό το αποτέλεσμα δίνει μετά την αφαίρεση της μάσκας. Τώρα που το είδα σε διαφορετικά φώτα, έτσι, και νύχτα. Γιατί το είχα κάνει μέρα, θυμάσαι. Τι φοράς τώρα? Παιδιά, τι κάνει και δεν κοιτάω. Κοιτάζετε εσείς να μου λέτε τι κάνει. Τι κάνει? Θα που κάνει. Εγώ είμαι φρεσκορισμένη. Δεν πρέπει να βάλω ένα ντρέι σαμπού. Τι? Και ένα illusion λίγο στο πρόσωπο. Μην με μπλοκάρεις και εσύ σήμερα, σε παρακαλώ. Είσαι φρεσκορισμένη και βάζεις dry shampoo. Το dry shampoo δεν το βάζουμε όταν είμαστε άλλουστοι, αλλά κάπου πρέπει να πάμε, αλλά το μαλλί είναι λαδωμένο. Όχι. Τι όχι, παιδί μου, εγώ έτσι το κάνω τόσα χρόνια και αυτό λάθος το κάνω. Το dry shampoo πάντα το βάζουμε σε φρεσκορισμένο μαλλί για να παρατείνουμε τη βρωμιά, τέλος πάντων. Πώς να το πω, δεν ακούστηκε ωραία, καταλάβατε. Θα να μην βρωμίσουμε τόσο γρήγορα τα μαλλιά μας και να μην χάσουμε τον όγκο. Να παρατείνουμε την καθαριότητα εννοείς και να μην κολλήσουν οι βρωμίτσες και να μην λαδώσουν τα μαλλιά. Δηλαδή το dry shampoo δεν μπαίνει πάνω στη λιπαρότητα και σε ό,τι έχει ακουμπήσει πάνω το δέρμα, βρωμίτσα, ρήπος κτλ. Όλα λάθος. Όλα λάθος θα κάνουμε, όλα λάθος. Όλα. Θα βάζουμε σε καθαρά μαλλιά, θα έρθει η ώρα, θα το έρχεται, δεν αργεί πάρα πολύ. Κάνουμε και τίποτα άλλο λάθος, θα μας διορθώσετε. Θα μας δημιουργεί και αυτό τον όγκο, θα κάνει πολύ ωραία πραγματάκι. Δεν ξέρω τι άλλο κάνετε λάθος. Παιδιά, είναι τέλειο το δέρμα, να ξέρετε μετά τη μάσκα. Εντάξει, τώρα εδώ παίχτηκε και τριπλός καθαρισμός. Τώρα το δέρμα οριακά κάνεις ρουτίνα και να ξέρεις ότι επειδή ξέρω το αποτέλεσμα της μάσκας, εγώ έχω φέρει μία μπούλα, ένα λάδι, μία κρέμα. Δεν έχω φέρει κάτι άλλο. Εδώ είναι, τα ξέρουνε. Δεν έχω φέρει τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο μετά από αυτή τη μάσκα. Φαίνεται νομίζω κιόλας. Τι άλλο θα μάθουμε? Σοκ. Λέει Σκανταλάνα και εγώ τώρα το μαθαίνω αυτό το dry shampoo. Γιατί εγώ πότε το μάθα. Τώρα το μαθαίνω κι εγώ. Σας έχω προσχεθεί ότι θα σας μάθω πάρα πολλά πράγματα για τα μαλλιά. Απλά πρέπει να
Να έρθει η κατάλληλη ώρα. Πού θα έρθει η Το dry shampoo που κρατάς είναι Scandal Beauty. Εννοείται. Και αυτό θα είναι στα κοντά, μαζί με τη μάσκα του προσώπου. Το κοντά είναι σχετικό, ναι. Θα μπορούσε, να είναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα είναι κοντά, ναι. Θα μπορούσε να είναι κοντά στα Χριστούγεννα, κοντά στο Πάσχα. Όχι, εντάξει, εσύ το λες τόσο πολύ κοντά. Η μάσκα θα είναι εκεί το Γενάρη, υπολογίζω, οπότε κάπου... Θα κάνουμε New Year! Happy New Year! Ο κύριος Γογόπουλος είναι εδώ. Θα μπορούσε το dry shampoo να είναι το Δεκέμβριο έτοιμο. Και με κάνει μπλοκ και ο κύριος Γογόπουλος. Όχι, 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 όχι. Ο κύριος Γογόπουλος, αν παρευρίσκεται σε αυτό το live και μπορεί να μας απαντήσει για το dry shampoo, παρακαλώ, θα το εκτιμούσαμε δεόντως, γιατί για Χριστούγεννα θα μας άρεσε πάρα πολύ το concept να είναι έτοιμο το dry shampoo και να μάθουμε και πώς χρησιμοποιείται σωστά και να μας το δείξετε σωστά κτλ. Τη μάσκα τη θέλω χτες. Μαρία, αν τελειώσει το δείγμα, θα κλάψω στα αλήθεια. Αυτό κράτω. Αυτό. Εγώ την είχα κρυμμένη, θυμάσαι, που έλεγες, φώναζες και εγώ, που ξέρω που κοίτα είναι. Κοίτα τη γράφει η Κέιτ, γι' αυτό λέει βάζω το dry. Δεν φαίνεται σε μένα που η Κέιτ, γι' αυτό βάζω το dry και τα μαλλιά γίνονται χειρότερα από πριν. Πόσο δίκιο έχει. Καμιά φορά, ξέρετε κάτι, από την ονομασία και τον τίτλο ενός προϊόντος, δυστυχώς, μπερδευόμαστε και κάνουμε λάθος χρήση. Δεν το συζητώ, τι εννοείς. Πόσο το έχω, πόσο το έχω, 4 μέρες. Θέλω να δείτε. Δεν έχω σταματήσει. Για να καταλάβεις πόσο έχω εγώ και δεν ζω. Και μετά λέμε για μένα. Έχω κερυφθεί. Εγώ προσωπικά. Κοιτάξτε διαφορά. Εδώ που έχω βάλει και εδώ που δεν έχω βάλει. Μπαμ, κατευθείαν. Εγώ, να σου πω κάτι πραγματικά, μου αρέσει πάρα πολύ το Starlet. Δεν το συζητώ γιατί είμαι το παιδί της λάμψης. Το sunset για μένα είναι το κάτι άλλο. Αυτό το ότι να σε πλησιάσει ο άλλος, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβετε ότι υπάρχει χρώμα στα χείλη σου. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Και όμως το χρώμα της υγείας, παιδιά, κοιτάξτε πώς ζωγραφίζεται. Έλα, εσύ έχεις και έκταση, έχεις και χείλη εκεί να φανεί. Έλα, έλα λίγο. Νομίζω ότι σε όλα τα χείλη φαίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που στο χείλη έλα λίγο κοντά. Κοιτάξτε, όλα τα λεφτά. Κοιτάξτε, παιδιά, τι ωραίο. Τα μαλλιά, δες τι ωραίο κυματισμό έχει κάνει με το μαντήρι. Το βλέπω το κυματισμό και το βλέπω και το θέλω το κυματισμό. Το έκανα με αυτό και με το texturizing. Αυτά ήταν. Αυτά ήταν τα δύο προϊόντα με το οποίο το δημιουργήσαμε. Να πούμε, για το Lip Oil, γιατί έχουν γράψει πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλά σχόλια ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε βάλει, τι έχουν βάλει μέσα και πώς πέτυχαν αυτή τη φόρμουλα σε αυτό το Lip Oil το συγκεκριμένο. Να πούμε λίγο 2-3 από τα συστατικά που έχει μέσα. Να πούμε λίγο ότι εντάξει, έχει το υαλουρονικό νάτριο που το λατρεύουμε. Ξέρουμε ότι σχοριά μέσα στο εσωτερικό και αρχίζει και δουλεύει και διωγγώνει και πλαμπάρει και ενυδατώνει. Αλλά όχι διωγγώνει, να πούμε, όπως όσα Lip Oil και Lip Gloss και κραγιόν έχουν καψαϊκίνη που σε καίνε και είναι εφέ για λίγη ώρα. Αυτό θα δράσει θεραπευτικά και με καθημερινή χρήση στην τέταρτη και στην πέμπτη μέρα χρήσης έχουμε ήδη τις πρώτες φωτογραφίες. Δεν θα τις ακόμα κοινοποιήσω, θα τις κρατήσω για μένα και την Άννα και εγώ θέλω να ολοκληρωθεί ο κύκλος, ας πούμε, της αναπαραγωγής νέων κυττάρων, να περάσουν 25 με 28 μέρες και εκεί να δούμε πραγματικά τη σοκαριστική διαφορά στα χείλη μας.
Κάνει ακριβώς ό,τι θα έκανε και μία κρέμα, που αρχίζει και σιγά σιγά, χρόνο με χρόνο, μέρα με μέρα, λιένει τις λεπτές γραμμούλες, έρχεται, γεμίζει και φαίνεται πιο juicy, τέλος πάντων, στα χείλη το αποτέλεσμα. Χωρίς να, αυτό που είπε η Άννα, χωρίς να είναι κάτι το οποίο να είναι στιγμιαίο και χωρίς να είναι, και μάλλον και χωρίς να είναι επώδυνο, άρα να είναι τελείως ανώδυνο. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που μπορείτε να το φοράτε. Μπορείτε να το βάζετε στα παιδάκια σας, ακόμα και τα αγοράκια σας το βράδυ, ας πούμε, μπορείτε να το βάζετε αυτό, όχι το πλητεράτο, μην το παρακάνουμε, αλλά μπορείτε να το βάζετε και να κάνετε τρομερή ανάπλαση. Για ανάπλαση και τα πράιμψη, μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και αν είναι πολύ σκασμένα τα χυλάκια. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν υπάρχει πληγούλα, γιατί έχουμε το υδρογονόμενο καστορέλαιο, έχουμε το πυρίτιο, που είναι μετά το οξυγόνο το δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο της φύσης, και έχουμε και το μορίγκα, που υπάρχει και που είναι στο λαδάκι, που είναι φαρμακευτικό, θεραπευτικό και πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά στην ανάπλαση και στην αποκατάσταση όχι μόνο της επιδερμίδας, αλλά και της τρίχας. Και είναι πάρα πολύ λεπτό σαν υφή και σαν σύσταση, οπότε δεν το φοβόμαστε ότι θα τρέξει και θα λερώσει αν ακόμα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε και πάνω από κάποιο πάρα πολύ σταθερό κραγιόν, που επειδή μας ξέρετε τα χείλη και τα στέγνωνε, το είχαμε βάλει στην άκρη. Και ένα tip να πούμε, κατά την αφαίρεση του ντεμακιγιάζ μετά από πάρα πολύ stainless κραγιόν, θα πάμε και θα κάνουμε το scrub σε στεγνά χείλη, και όπως θα κάνουμε τη ρουτίνα μας, μα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως απόψε, θα βάλεις το λιπόιλ σου, θα ξαπλώσεις και το πρωί θα έχεις χυλάκια σαν να είσαι ένα μωράκι. Έτσι ακριβώς. Σαν να μην έχετε περάσει καθόλου τα λιπόρια. Καθόλου. Ναι, είναι πραγματικά... Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το προϊόν. Δεν με πειράζει που άργησε. Να μου πεις τώρα, δεν σε πειράζει που βγήκε. Εντάξει, σίγουρα. Εμένα, ίσως να σου πω κάτι, χαίρομαι γιατί πάντα κάθε εμπόδιο έρχεται για καλό. Όταν είχε ολοκληρωθεί η φόρμουλα, είχαμε μπροστά το καλοκαίρι, πέρσι, αν θυμάσαι. Ναι. Οπότε, okay, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, πάρα πολύ ενθουσιασμένη κι εγώ. Τρομερά μου άρεσε, τρομερά πέτυχε αυτό που ήθελα εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι χημικός, είμαι σαν και εσάς ένας καταναλωτής, που έχω πάρα πολύ υψηλά στάντερ και υψηλές απαιτήσεις όμως, παρόλα αυτά. Οπότε εκείνη τη στιγμή με κάλυπτε για αυτό που ένιωθα για εκείνη την εποχή. Επειδή όμως το προϊόν αργούσε και δώσαμε περισσότερη παράταση, τέλος πάντων, στον χρόνο να το δοκιμάσω, όταν είδα το χειμώνα τι κάνει, που εγώ είμαι από τους ανθρώπους που έχω τα θεματάκια μου το χειμώνα, τραβάω τα χυλάκια μου, τα ματώνω τα χυλάκια μου, νιώθω έντονα, πολύ έντονα την αλλαγή καιρού, δηλαδή όταν θα βγω από μέσα προς τα έξω, γιατί προφανώς τα γλύφω, οπότε είναι υγρά, έχουν το σάλι όμως στην ουσία πάνω στα χείλη, έρχονται και ερεθίζονται πάρα πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Οπότε το τεστ, το δυνατό το τεστ, το καλό το τεστ, πέρασε το χειμώνα. Η καλύτερη εποχή, συγγνώμη αν θα σε διακόπτω, να ξέρεις πάντως ότι είναι το φθινόπωρο και η άνοιξη, γιατί εκεί σοκάρεται ακόμα περισσότερο. Γιατί μέσα στο 24ωρο, το είπαμε και προχθές ένα live που κάναμε για το τι πρέπει να προσέχεις το φθινόπωρο, που δεν πρέπει να προσέχεις μόνο το πρόσωπό σου και το σώμα σου, αλλά πρέπει και τα μαλάκια σου πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι τις άλλες χρονικές στιγμές. Γιατί μέσα σε ένα 24ωρο μπορεί να ζήσουμε καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα μαζί. Είναι η στιγμή που το πρωί ήταν πάρα πολύ κρύο, έχει και πάρα πολύ υγρασία. Είναι η στιγμή που το μεσημέρι μπορεί να έχει πάρα πολύ ζέστη, και είναι και η στιγμή που το βράδυ μπορεί να κάνει μέχρι και τόσο πολύ κρύο που να σε κάνει να ανοίξει θέρμανση για μία ώρα, για μισή ώρα, να σπάσει αυτό που λέμε υγρασία. Είναι πάρει μία κουβερτούλα. Οπότε σοκάρετε το δέρμα και τα μαλλιά μας διπλά και τριπλά. Ο οργανισμός μας. Έτσι. Εδώ είναι το κάτι. Τέλο, νομίζω ότι γλώσσε τότε τι έχουμε κιόλα. Να σε διακόψω, γιατί δεν έχουμε δίκιο. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τα συστατικά τη μάσκα.
Και η Γιώτα που γράφει «Δεν μπορώ να συνηθίσω τη λάμψη στο πρόσωπό σου, απίστευτο». Είναι ένα από τα κορίτσια μου, τα αγαπημένα, που έχω γνωρίσει και προσωπικά, που μου έγραψε όταν έκανα τα story με τη μάσκα για δοκιμή, γιατί εγώ δεν μπορώ να δοκιμάσω κάτι αν δεν το δοκιμάσουμε μαζί, αλλά επειδή είχαμε στόρους, δεν μπορούσα να ανοίξω live και λέω «Δεν πειράζει, θα το γυρίσω σε τέτοιο σε βίντεο». Μου έγραψε «Καλέ, άλλαξε χρώμα το πρόσωπό σου, είναι η ιδέα μου». Και μόλις διάβασα το σχόλιο, το reaction στο story, γέλασα τόσο πολύ. Και να είναι υδραυλική και να με κοιτάνε έτσι, λέει, τι έπαθε, τι να τους εξηγήσω τώρα εγώ, τι συνέβη, τι. Είναι αυτό πραγματικά το σοκ που παθαίνεις με αυτή τη μάσκα, πραγματικά. Νιώθεις περνώντας από τον καθρέφτη, ξαναλέω, γιατί η κάμερα του κινητού το ξέρετε ότι αδικεί και λες δεν είναι δυνατόν, με μία αλλαγή στη ρουτίνα μου, γιατί το μπάλμ έτσι και αλλιώς το χρησιμοποιώ, το face scrub έτσι και αλλιώς το χρησιμοποιώ, ότι με ό,τι και αν το έβαλα είναι προϊόντα που το χρησιμοποιώ, αυτό το πράγμα που νιώθεις αλλά και βλέπεις αυτό. Τι να πούμε για τα συστατικά. Τι εννοείς, τι να πούμε. Με τα συστατικά. Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πούμε. Δεν είναι η παρουσίαση. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι σας έχω πει ότι έχει εγχείλεις μαριζιού. Δεν θα τα αναλύσουμε. Σας έχω πει ότι έχει άργυλο ξεκάθαρα έτσι πολύ. Αυτό δεν το περιμένατε. Ο άργυλο. Θα σας πω ένα ακόμα. Το εγχείλεις μαριζιού θα το καταλάβαιναν όσοι αγαπάνε το skincare πολύ και ψάχνουν αυτό το συστατικό, γιατί έχει πάρα πολλές ιδιότητες, δεν έχει μόνο μία. Γι' αυτό και το αγαπάνε τόσο πολύ οι γκέισες αρχικά και στη συνέχεια έτσι διάφορες χώρες αγαπημένες. Αλλά επειδή είμαστε και στην Ελλάδα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο συστατικό που έχει να κάνει ξεκάθαρα με την Ελλάδα. Για να... Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω το σχόλιο γιατί σε μένα έχουν κολλήσει, αλλά θέλω να μου γράψουν το κορίτσι γιατί φαντάζονται. Έδωσα έτσι λίγο βοήθεια, δεν είναι μεγάλη φυσικά βοήθεια. Φυσικά μπορώ να φτιάξω τα μαλάκια μου μέχρι να απαντήσουν όπως τα κάνω κάθε βράδυ με το σκράντσι μου και τα... Εγώ θα τα αφήσω έτσι, γιατί εγώ προσωπικά έχω και μεταξωτή με εξελαρωθεί το πιστεύω. Σήμερα νομίζω ότι θα με χτυπήσουν. Άρα λέει κάνει και σε λίγο θα έχετε και εσείς όμως μεταξύ τι μαξιλαρωθεί την ξέρετε. Έχω κρατήσει τα χρωματάκια που έχετε ψηφίσει. Τα έχω παραγγείλει. Είμαστε σε φάση που ράβονται. Οπότε μην αγχώνεστε καθόλου. Έχω κάνει τα μαλλιά μου εγώ. Έχω βάλει και την κερατίνη και το λάδι. Έχω βάλει και το texturizer. Άμα δεν θα είχα βγει τώρα εδώ, μπορεί να το κρατούσα και όλο το βράδυ. Ξέρω ότι δεν θα πω, δηλαδή θα τα έλυνα το πρωί. Αλλά δεν το φοβάμαι, γιατί το πρωί θα έρθω και θα το κάνω ψήφιση με το νεράκι και θα γίνει μια χαρά. Έχουν γράψει μαστίχα, ελαιόλαδο, ελιά, εκχύλισμα, ελιά, σελιά, ελαιόλαδο, ελιά, μαστίχα. Θέλουν να μαξιλαρωθεί και γράφει η Σοφία τώρα. Ελαιόλαδο, καλησπέρα, λέει η Βασούλα, Βίκη, απαρωτά τα χτυπήματα σήμερα. Μορίγκα, καλέ τι ωραία που σας βλέπω τώρα εδώ που είμαι δίπλα στο τηλέφωνο. Τι άλλο, περιμένω να σου πω. Ελιές, βλέπω τώρα φωτογραφία. Μαστίχα, Άννα, το δωράκι που μας έβαλες, το mini lip oil, είναι το ίδιο χρώμα. Αυτό, τότε που σας είχα βάλει, ναι αυτό είναι, το σάνσι. Λοιπόν, δεν είναι μορίγκα, γιατί το μορίγκα, παιδιά, δεν είναι... Είναι φυτό Ιμαλαίων, δεν το συζητώ, δεν είναι καν ελληνικό. Αλλά το βρήκατε. Το βρήκατε. Προφανώς είναι αυτό που γράψαμε περισσότερο. Το βρήκατε. Είναι λάδι ηλιάς. Το βρήκατε. Είναι λάδι ηλιάς. Έλα, το είπα. Είναι λάδι ηλιάς, αλλά συγκεκριμένης... Δεν θα το αναλύσουμε τώρα, σας είπα τρία. Άσχετο που το ένα είναι ξεκάθαρο. Θα έρθει η ώρα, θα το παρουσιάσω. Να το πω. Να μην πω σε τι μορφή. Καλά, δεν λέω σε τι μορφή είναι. Όχι. Όταν θα έρθει η ώρα, θα το αναλύσουμε. Να έχει λίγο σας. Βλέπετε, με καταπιέζει. Δεν μ' αφήνει. Το βλέπω. Να βλέπω. Έλα. Δεν
κοιμάται και νωρίς το τηδόν. Είναι ξενύχτρο, είναι ακούραστη. Κοιμάται στις 3, ξυπνάει στις 6.30, σαν και εμένα. Πού να σας τα πω, να σας βρω. Ξέρω εγώ τι θα κάνω, μην αγχώνεσαι. Θα κάνεις κλειστό τσάτ, θα με μπλοκάρεις. Θα σε κάνω πώς το πήγα, θα σε κάνω μπλοκ. Δεν θα σε βάλω στενούς που λέει και η Νάντια, θα σε βγάλω από τους στενούς και τους στενούς. Το φαντάστηκα, εγώ λέω μια μέρα... Δεν ξέρω καν πώς γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν γίνεται. Παιδιά, τα μαλλιά μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοιτάξτε δηλαδή, να σας πω κάτι, κοιτάξτε τον όγκο τώρα, χωρίς πλάκα. Που τα είχα σε μια, στην ουσία, τα είχα σαν να τα είχα σε μια πληξούδα, αυτό. Κατά κάποιο τρόπο είναι. Αυτό και θα μπορούσαμε εδώ να το κάνουμε κι εμείς. Είναι εύκολο αυτό που έκανες με το μαντήρι. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο, θα το δείξω. Θα μας το δείξεις, ένα βιντεάκι, κάτι κάπως. Αυτό βοηθάει στο να ξεκινάει τώρα, εγώ το πατήκωσα με το... Εντάξει, εδώ θέλεις τρόσιμο. Αλλά στο να βοηθάει στο να έχεις εδώ. Γράφτε, καλά τα λέτε. Γιατί κοίτα, ας πούμε τώρα, δεν έχω όγκο. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, παιδιά. Καλύτερα. Κοίτα. Δεν χρειάζεται. Βλέπεις. Βλέπεις πόσο ελαστικότητα έχει. Που το έκανα ένα αυσίτουσι, ένα... Και είμαι ξαφνικά λιονταρίνα. Ναι, μ' αρέσει η λιονταρίνα. Μ' αρέσει. Σου ταιριάζει και η λιονταρίνα, αν και είσαι ξεκάθαρος κρυός, αλλά σου ταιριάζει. Μα κοίτα τι ωραία. Καταρχάς, ο όγκος στα μαλλιά, παιδιά, είναι έτσι πολύ κυμπαριλή, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει, μου κάνει πιο θηλυκό, μου κάνει το old money, το στυλ, αυτό το καθαρό. Ναι. Το old money είναι το στυλ που είναι ακριβό, αλλά δεν βροντοφωνάζει. Είναι σε πιο ήπιος τόνο, σε πιο υγιεινά χρώματα, το μακιάζ είναι υπάρχει, δεν υπάρχει. Και το μαλλί είναι, κοίτα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σούπερ εύκολο. Εσύ τώρα διαβάζεις, εγώ δεν διαβάζω τίποτα. Εμένα, για να σου δώσω να καταλάβεις, με έχει μείνει το σχόλιο στη Μαριέτα που λέει κολλάει συνέχεια από αυτό το μπάλι. Έχουν γράψει 1 δισεκατομμύριο σχόλια από τότε και τις αγαπώ και τις ευχαριστώ. Καταρχήν απαντήσανε σε όλα ό,τι ρώτησες, ειδικά όταν ρώτησες για το συστατικό, απαντήσανε όλοι. Και τώρα γράφει εδώ η κοπέλα που... Α, η Ευαγγελία θα διαβάσω πρώτα. «Ως καντελιάρα, να πλάκα κάνεις και μας πέθανες απανωτά τα χτυπήματα. Όταν έλεγες τα συστατικά για τη μάσκα, πάει αυτό το σχόλιο. Ναι, αλλά πότε θα έρθει αυτή η ώρα, εννοεί να την πάρουν στα χέρια τους και εκείνη τη μάσκα. Μεταξύ μας είμαστε καλέ, πες, πείτε κάτι για τα μαλλιά, make-up μαγκαζίνο». Θα μας τα πεις στην έκθεση, λέει Γιώτα. Καλεπές, και εμένα μου αρέσουν τα μαλλιά με όγκο. Ας πει κάποια στη Ραπουνζέλ να κανονίσει κανένα after να ενημερωθούμε. Ο κύριος Γκογκόπουλος λέει πάλι το χιλάκι του θα κάνει με νόημα. Με νόημα έτσι, αυτό είναι. Σου λέω ναι. Ναι. Ο κωδικός λοιπόν, της γιατί εγώ το γραφίσουσα, δεν ξέρω αν το βλέπεις αυτό ή αν δεν το έτσι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ο κωδικός της Χ, επειδή ξέρετε ότι κάποιες μπορεί να ζορίζονται και να δυσκολεύονται, έχω ενεργοποιήσει και το Άννα 30, σε περίπτωση που ξεχνάμε το νιου, γιατί οι περισσότερες είναι μαθημένες στο Άννα 30. Είτε στο ένα είτε στο άλλο δωρεάν μεταφορικά ισχύουν ούτως ή άλλως στο site. Τέλεια. Έχουμε ακόμα δωρεάν μεταφορικά. Οπότε, αν κάποιος είναι διστακτικός ως προς το να δοκιμάσει κάτι, μπορεί να το δοκιμάσει χωρίς να πληρωθεί καθόλου. Αν πληρωθεί και από κάρτα, θα είναι όπως το αγόρασα από ένα κατάστημα, απλά με προσφορά. Οπότε έχετε την ευκαιρία. Συγγνώμη, γιατί από εχθές περιμένουμε από μια φίλη μας εδώ στην παρέα τις εξετάσεις του συζύγου και τώρα ζητάει λίγο τη βοήθειά μας που είμαστε αρκετός κόσμος. Γράφει η Ελένη κάτω Παύλα Φρυσούλη, λέω το όνομά της μήπως και μετά το live μπορέσει κάποιος να σχολιάσει και να την βρει προσωπικά που να γνωρίζει. Ελένη κάτω Παύλα Φρυσούλη,
Κορίτσια, σας παρακαλώ πραγματικά, εάν κάποια από εσάς ξέρει κάποιον χειρουργό για φεοχρωμοκύτωμα, ας μου απαντήσει. Αυτό. Αυτό. Εάν κάποιος γνωρίζει, εγώ δεν ξέρω καν τι είναι αυτό εντωμεταξύ, να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε το κορίτσι μας. Και νομίζω ότι πιο πάνω έγραψε και Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Ελένη, ό,τι είναι, γράψε. Να... Ή κάνουμε δεν post. Φίλε μου, μήνυμα να, κάνουμε, να κάνω ένα post, να σε βοηθήσω και να γράψω, να σε βρω στο προφίλ σου. Νομίζω αυτό θα είναι το καλύτερο, γιατί θα είναι πιο ξεκάθαρο να γράψει ακριβώς αυτό που θέλει, ναι, και να το... Ωραία, εντάξει. Να το ανεβάσει. Ωραία. Τέλεια. Οπότε, έχετε και τα δωρεάν μεταφορικά. Δωρεάν αντικαταβολή δεν μπορούμε... Δεν... Και την δεν είναι από εσάς. Και τα δωρεάν μεταφορικά. Όταν τα δίνουμε, τα πληρώνει η εταιρεία, δηλαδή δεν είναι τζάμπα. Απλά η αντικαταβολή, να ξέρετε, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν και δεν είναι κακό. Η αντικαταβολή, παιδιά, είναι υπηρεσία στην συναλλαγή, στην ουσία, να σας το πω πιο απλά, συναλλαγή των χρημάτων. Δηλαδή, όπως οι τράπεζες κρατάνε κάποια χρήματα, στην ουσία αυτό είναι, γιατί τα χρήματα που δίνετε στην αντικαταβολή, τα 2 ευρώ, δεν τα εισπράττουμε εμείς. Αυτά είναι η υπηρεσία που πληρώνεται η Courier για να πάρουν τα λεφτά από εσάς, να τα βάλουν στο δικό τους το λογαριασμό και μετά από 15 μέρες να τα βάλουν και στο δικό μας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εμείς πληρωνόμαστε στην αντικαταβολή τελευταίοι των μηχανών, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, αλλά είναι μια υπηρεσία που δεν τη χρεώνουμε εμείς. Να μου πεις τα μεταφορικά. Εσείς τα χρεώνετε, ούτε τα μεταφορικά. Αλλά εκείνο είναι άλλο. Είναι θέμα πληρωμής. Είναι θέμα πληρωμών. Τα μεταφορικά, όταν τα δίνουμε δωρεάν, όλες οι εταιρείες στον κόσμο, να ξέρετε, τα πληρώνουμε κανονικά, ούτε κάποια έκπτωση έχουμε γι' αυτό, ούτε τίποτα. Οπότε, γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούν όλες οι εταιρείες να δίνουν κάθετες και λίγο δωρεάν μεταφορικά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα budget μεγάλο, από την άποψη ότι δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι όλοι οι καταναλωτές πάρα πολύ υπεύθυνοι. Δυστυχώς. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να πάθει κάτι και να μην μπορεί να το παραλάβει. Οπότε, όταν έρχεται επιστροφή ένα δέμα, τα μεταφορικά η εταιρεία τα χρεώνεται εις διπλού. Και δυσκολεύεται, αυτό μπορεί να πάει πίσω. Το λέω τώρα, βγήκα εγώ να λύσω τα προβλήματα όλων. Το λέω εκ μέρους όλων των εταιρεών. Όχι, ενημερώνεις, γιατί μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει. Θα ήθελα, νομίζετε ότι όλες οι εταιρείες θα θέλανε να σας κάνω αυτό το δωράκι. Αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί όταν γίνονται, ας πούμε, τέτοιες αναποδιές, θα πω εγώ, γιατί δεν θα πάω να το ρίξω και να κακιαστώ. Μπορεί όντως να μας τύχει κάτι και εμένα μου έχει τύχει να πρέπει να φύγω εκτός εκτάκτως ή οτιδήποτε και να μην παραλάβω ένα δέμα σε όλο τον κόσμο και να μην και να ενημερώσει την εταιρεία και να μην προλάβει την εταιρεία. Να έχει φύγει το δέμα, ας πούμε. Μπράβο. Αυτό όμως είναι ένα κόστος, ένα πάγιο κόστος, το οποίο χωρίς να κερδίζει μια εταιρεία, ζημιώνεται. Οπότε δεν μπορεί να το έχει σαν στάνταρ υπηρεσία, αλλά προσπαθούμε όταν μπορούμε να το δίνουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όταν βγαίνει ένα καινούριο προϊόν, αν έχω τη δυνατότητα και μπορώ να σα το προσφέρω, έστω και κάποιες μέρες, για να μπείτε στη διαδικασία να το δοκιμάσετε, γιατί ξέρω ότι έχει την περιέργεια να το δοκιμάσετε. Με τιμάει πάρα πολύ αυτό. Έχω λάβει και μήνυμα. Καλά, για τη θα το πω, δεν μάσκα, έχω το πω. Για τη μάσκα, όταν θα είναι στα κοντά, αν θα μπορούσατε έτσι λίγο σε ένα βαζάκι, ξέρεις, νομίζω ότι ο κόσμος οριακά θα νοικιάσουμε πουρμανάκια να εκεί που παράγονται, να τα πάρουμε από τα μπάλκ κατευθείαν, ξέρεις, χουφτιές έτσι με το... Νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε γι' αυτό. Έχω κάνει για το Λιπόλ, έχω βρει στις συσκευασίες μου ναι. Από ναι, καλά θα ήταν. Νομίζω δεν θα σας αφήσω έτσι σε καμία περίπτωση. Θα κάνω τουλάχιστον ό,τι μπορώ. Αλλά πάλι, κοίταξε, εγώ όταν δίνω ακόμα και το λιπόλιο όταν το έδωσα με τις παραγγελίες, μπορεί κάποιος να μην έχει την ανάγκη εκείνο το διάστημα να παραγγείλει, να ήταν καλυμμένος ή να ήταν εκτός και να μην μπορούσε να παραγγείλει εκ των πραγμάτων. Ή να είχε, τόσο για το χύψη λόγο που μπορεί να έχει ο καθένας. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι στην παρέα, είτε εδώ τώρα που είμαστε, είτε γιατί είστε πάρα πολλοί που αγοράζετε τα προϊόντα μας, να μην το έχουν δοκιμάσει, να μην το έχουν πετύχει. Και να θέλουν να το δοκιμάσουν όμως παρόλα αυτά. Έτσι. Είναι το,
Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε το ξέρω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Μπράβο. Γιατί τα δείγματάκια είστε τεράστια, ότι είσαστε πάντα πολύ εξυπηρετικοί και ότι αυτό που κάνεις για τη διευκόλυνση στη χρήση κωδικού με αναμονή στις παραγγελίες λίγες μέρες την έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ τη Φράγκου Έλενα. Δεν μπορώ να μην στο διαβάσω, γιατί αυτό είναι δικό σου, δεν πάει σε μένα. Είναι ξεκάθαρα εξυπηρέτηση πελατών αυτό, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό. Αυτό είναι το ευχαριστώ που μπορώ να πω έμπρακτα. Γιατί το προφορικό το λέω. Παιδί μου, μήπως έχεις βάλει φίλτρο. Δεν το πει, δηλαδή... Χαρούμενη, είμαι μόνη μου, πώς το χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί σήμερα, χθες, προχθές, πότε μου σχολίασες εσύ τη μάσκα, που εντάξει, μπορώ να πω ότι έκανα κακάκι από τη χαρά μου, έτσι. Άσχετο που ξέρω, μπορεί να ξέρω το αποτέλεσμα, αλλά επειδή όπως σας έχω πει ότι όλα τα προϊόντα δεν μπορούν να αρέσουν σε όλους και είναι κατανοητό. Παρ' όλα αυτά, όταν καταλαβαίνεις ότι αρέσει, τρελαίνεσαι λίγο περισσότερο. Και όταν ταιριάζει και αρέσει και σε επιδερμίδες που είναι πολύ διαφορετικές, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο task. Και εκεί εντάξει, νομίζω ότι ο καθένας στη θέση μου θα είχε τρελαθεί. Θυμάσαι τι σου είπα. Θυμάστε τι σου είπα. Για τη μάσκα γενικά. Και γενικά και για τη μάσκα. Για τη μάσκα όμως, το θέμα μας είναι η μάσκα. Άστε το γενικό, να μείνει στο μεταξύ. Θυμάστε τι είπα για τη μάσκα. Μου το έπεσε με τεράστια γράμματα. Αυτό. Από τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει, της είπα να ξέρεις ότι αυτό το προϊόν θα είναι το προϊόν που θα βγει sold out πριν κλείσουμε το live. Εγώ προσωπικά, πριν ανοίξουμε το live, που θα ξέρω ότι έχει ενεργοποιηθεί στο site, θα έχω βάλει παραγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να το ρισκάρω, σε καμία περίπτωση. Και είναι μία μάσκα που πραγματικά κάνουν όλοι πάρα πολύ ωραίες προσπάθειες, φανταστικές. Έχουμε ικανοποιηθεί και από συστατικά και από υφές και από αυτά, αλλά σαν αυτό το αποτέλεσμα που το είδανε και το βλέπουνε και συνεχίζουμε και το βλέπουμε στις οθόνες μας live, γιατί αλλιώς είναι τα βίντεο, κακά τα ψέματα, και αλλιώς είναι το live με λαμπίτσες μπάνιου που είδαμε, σποτάκια, ούτε ring light μπροστά για να φεύγουν στα 1500 βάτ και τα λοιπά, είναι ό,τι πιο true και πραγματικό, που πάλι δεν μπορούμε να τους πάρουμε τα χεράκια να ακουμπήσουν το δέρμα, αυτό, αλλά τουλάχιστον βλέπουν τη δουλειά. Οπότε θεωρώ ότι και μαζί με τα κόλπα που θα τους λέω εγώ μόλις θα βγει ή στην παρουσίαση, γιατί θα τους τα πω, επιδερμίδες που παλεύουν και με πολλά πράγματα, παύλα προβλήματα, με την πονηρή χρήση που θα κάνουμε, πραγματικά θα τους εκτοξεύσει οποιοδήποτε skincare. Ακόμα και αν μείνει σε basic, με μια κρέμα και ένα λάδι όπως εμείς απόψε, θα δουν τρομερή αλλαγή γενικότερα στο σύνολο της εικόνας και της υφής της επιδερμίδας. Αυτό. Αυτό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, μόνη μου, καταλαβαίνεις, εγώ λιώνω. Όσο και να σου πω και κάτι, μου αρέσουν αυτά τα προϊόντα, είναι αυτό που λέω, ότι εμένα επειδή... Μ' αρέσει και ένα είχαμε. Τρία σε ένα δεν είχαμε. Τρία σε ένα φτιάξατε. Γιατί τη μάσκα εγώ δεν θα τη λέω δύο σε ένα, γιατί είναι τρία σε ένα. Πρώτα μετατρέπεται σε γαλάκτωμα και μετά με το περισσότερο νερό γίνεται ο πιο τέλειος αφρός ever. Ο αφρός πραγματικά είναι βελουτέ. Μέχρι και ο αφρός είναι βελουτέ. Και το καταλαβαίνεις. Οπότε, παρόλο που αν έχεις βάλει λίγο παραπάνω και θα χρειαστείς περισσότερη ώρα να ξεβγάλεις, και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, δεν σε ενοχλεί καθόλου, γιατί είναι σαν να κάνεις μασάζ. Έξτρα καθαρισμό, έξτρα πλύσιμο, έξτρα, δεν ξέρω, έξτρα μαλακτική ιδιότητα κατευθείαν αποκτά το δέρμα σου άλυφη αυτό. Μας αρέσουν οι πονηριές σου. Και θα κλείσω με το σχόλιο της Kate, γιατί δεν έχω ούτε νερό εδώ, σκέψου, για να έρθω γρήγορα να κάνουμε τη μάσκα μαζί. Η Kate λέει, εγώ τη μάσκα πάντα τη βαριέμαι, γιατί κολλάει. Πλένεσαι, βάζεις νερά,
προσπαθείς να τη βγάλεις και καμιά φορά έβγαζα τα υπολείμματα με χαρτί, γιατί βαριόμουνα. Αυτή η μάσκα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Σκανταλιάρα, Άννα, πρέπει να βγάλεις ανυπολόγιστες ποσότητες στη μάσκα. Εγώ τη το είπα. Εγώ τη το είπα ξεκάθαρα, να ξέρετε. Μην αγχωνέστε. Μην αγχωνέστε. Εντάξει, κοίταξε, δεν μπορώ να υποσχεθώ, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να σας προβλέψω στο sold out. Στο μόνο που προσπαθώ και παλεύω και εγώ και ο Θάνος, να ξέρετε, και το βλέπετε κιόλας, είναι, γιατί το θεωρώ είδος πρώτης ανάγκης, είναι τα σαμπουάν. Δηλαδή, προσπαθούμε ένα διαστήματα, δηλαδή όσο γίνεται και με τα scrap, με το scrap δεν το καταφέρνουμε πάντα, το scrap για το τριχωτό της κεφαλής. Αλλά το πιο σημαντικό για μας, εννοείται πως είναι όλα τα προϊόντα, δεν το λέω σε καμία περίπτωση, δεν θέλω να ξεχωρίσω καθόλου κανένα προϊόν, απλά το σαμπουάν, επειδή είναι είδος πρώτης ανάγκης και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν πρέπει να βάλω, έχω δύο προϊόντα στην προτεραιότητα, είναι ας πούμε το λιπόλ που πρέπει να κάνω restock και το σαμπουάν, εγώ θα επιλέξω να δώσω πάντα προτεραιότητα στο σαμπουάν. Γιατί χωρίς αυτό μπορείς να πάρεις, ξέρω εγώ, αυτό το χρώμα. Δηλαδή κάπως θα την, χωρίς αυτό θα πάρεις το light, δεν θα πάρεις το μικρό, θα πάρεις το μεγάλο. Ακόμα και στα scrap τώρα έχουμε και αυτή την εναλλακτική. Το σαμπάν, αν πεις και το σαμπάν έχει μικρό και μεγάλο. Παιδιά, το σαμπάν είναι είδος πρώτης ανάγκης. Δηλαδή γίνεται να κάνεις μπάνιο χωρίς, γίνεται να κάνεις μπάνιο χωρίς μάσκα μια εβδομάδα, χωρίς σαμπάν και κοντίσιο δεν γίνεται. Θέλω να σου πω κατάλογες. Είναι η μάσκα, πάει όπως και το conditioner βέβαια, αλλά η μάσκα είναι πλέον προϊόν περιποίησης. Είναι σε αυτή την κατηγορία. Το σαμπουάν είναι προϊόν καθαρισμού. Είναι απαραίτητο και χρειάζεται. Τώρα για τη μάσκα θα το προσπαθήσω, γιατί οριακά και αυτό είναι. Θα γίνει ένα προϊόν έτσι από την ανάγκη που θα μας δημιουργήσει. Αλλά οκ. Okay. Αυτό. Να ξέρετε, δηλαδή, τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει, γιατί μπαίνει σε προτεραιότητα. Δεν είναι το ότι αγνοώ κάτι. Όλα τα προϊόντα θέλουν τον χρόνο για παραγωγή. Και απλά πάνε, θα φροντίσετε τη συγκεκριμένη μάσκα. Εγώ θα το πω όπως το νιώθω. Χωρίς τη μάσκα μαλλιών θα μπορώ να αντέξω μια εβδομάδα, γιατί θα έχω καβάζα τη Silver. Άλλο αυτό. Αλλά χωρίς τη μάσκα... Θα έχει το conditioner που έχει... η φιλοσοφία είναι στο ίδιο, δηλαδή κάπως... Θα βολευτείς αυτό που είπα κι εγώ, αλλά ναι, η μάσκα... Χωρίς είναι... τη μάσκα του προσώπου, εδώ κοιταζέμε, δεν θα μας αφήσεις ούτε ένα 24ωρο. Και έτσι λίγο απειλητικά θα σου στείλω τεράστιο φιλί, τεράστια αγκαλιά και θα κλείσω και αντί να ανεβάσω στόνι, θα πάω μπροστά στον καθρέφτη να κοιτάω το πρόσωπο ποιος εγώ τώρα που εγώ με τους καθρέφτες πες. Ήρθε η Άννα σπίτι και οριακά έψαχνε την καθρέφτη και μου λέει «Έψαχνε την καθρέφτη!» Έχει έναν ολόσωμο, λέει, κάπου λες, είχα δει που είχες βγάλει, λέει, τις φόρμες. «Πού είναι, λέει, αυτός ο καθρέφτης?» Δεν τα έχουμε καλά με τους καθρέφτες, ο καθένας έχει στο δωμάτιό του αυτά. Εγώ δεν τα πάω καλά. Το ξέρεις με τις φωτογραφίες και τους καθρέφτες και αυτά. Όταν κάνεις αυτή τη μάσκα, πας και κάθεσαι έτσι και λες «Χριστέ μου, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα που μόλις έκανα, αυτό, αυτό». Κοιτάξτε με. Είμαστε εσείς για μια στιγμή. Σας θέλω και εγώ ένα μεγάλο φιλί. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Κρατάω προς το παρόν σίγουρα για τις επόμενες μέρες δωρεάν μεταφορικά. 30% είτε χρησιμοποιείς τον κωδικό είτε Άννα 30. Είτε Άννα 30. Είναι το ίδιο ακριβώς. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Και στείλτε μηνύματα στη Scandal Beauty για να τα διαβάσει και ο κύριος Γκογκόπουλος να βγει η μάσκα πιο γρήγορα. Αν τελειώσει το δείγμα, θα πεταχτώ μέχρι την Κατερίνη να πάω να τις βγάλω από το μπουκάλι. Σας το λέω. Λοιπόν, μεγάλο φιλί, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα να έχουμε και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια.